δώσει μία των Σαββάτων για να προσφέρουν μαζί με τις τιμές το νεκρό σώμα του κατεστού του δασκάλου και την αγάπη του, ότι μένει με τα δάκρυα της αφοσιώσεώς του. Πολύ πρωί σε επόμενη ημέρα ξεκινούν με ιερό κόφο για το μνημείο. Η αγάπη τους προς τον διδάσκαλό τους ξεπερνά κάθε εμπόδιο. Ο κόφος τους ένας να φτάσουν στο μνημείο. Από τη Μεγάλη Παρασκευή οι μαθήτριες του Κυρίου ειστήκησαν παρά το Σταυρό του Ιησού αφοσιωμένες. Εκεί ήταν όλα εκείνα τα συγκρονιστικά γεγονότα του πάθου και πρόσφεραν κάτω από το Σταυρό του Κυρίου τα καυτά του δάκρυα κάτω από το κατάμαυρον θυμμένων ουρανών. Αντίκρισαν με σφιγμένες τις καρδιές τους τον Ιωσήφ και τον Νικόδημο να αποκαθιλώνουν με ιερό συγκλονισμό το πανακύρωτο σώμα του Κυρίου και να το αποθέτουν στο μνημείο. Και άφησαν τις καρδιές τους να εκδηλώσουν το ιερό φρένο θρήνοντους, πώς να αντέξουν αυτό το φοβερό θέαμα. Αυτό που σαγίνευε επί τρία χρόνια τα πλήθη κοίταται νεκρός. Τα χείλη που διακήρυταν θείες αλήθειες οπούν. Τα μάτια που εισέδιαν στα βάθη της ψυχής του εσφάλισαν. Πώς να κλείσουν μάτι αφουσιωμένες αυτές μαθήτριες. Ήθελα να προσφέρουν μεγαλύτερες τιμές των αδελφών τους από το απόγευμα της Παρασκευής. Έτρεξαν να αγοράσουν πολύτιμα αρώματα, να τιμήσουν τον ατίμητο και περίμεναν εναγκονιώς ώρα την ώρα να περάσει η αργία του Σαββάτου που τις απαγόρευε να μετακινηθούν. Πολύ πρωί της επόμενης ημέρας, μόλις άρχισε να διαλύεται το πυκνό σκοτάδι, ξεκινούν με ιερό πόθο για το μνημείο. Η καρδιά τους πλέγεται από τέτοια αγάπη για τον Χριστό, ώστε δεν υπολογίζουν ούτε το φόβο της μητός, ούτε τον κίνδυνο της ερημίας, ούτε τους φανατικούς Εβραίους, ούτε τους Ρωμαίους στρατιώτες. Είναι παράλογο αυτό που κάνουν, δεν περιμένουν να ξημερώσει. Προχωρούν μέσα στη νύχτα και εμπρός τους ορθώνεται ένα ακόμη φοβερό εμπόδιο, η μεγάλη ταφόπετρα του μνημείου. Όμως οι μαθήτριες προχωρούν, η αγάπη τους ξεπερνά κάθε εμπόδιο. Γι' αυτό και ο Κύριος αμείβει τις μυροφόρες περισσότερο από τους άλλους μαθητάς. Πρώτες αυτές αξιώνονται να δουν όχι μόνο αγγέλους, εν αισθήσεσαι να στρατούσε, αλλά και τον λατρευτό τους Κύριο αναστημένο, να τους απευθύνει το χαίρετε. Συγκλονισμένες τώρα τρέχουν να γίνουν ευαγγελίστιες, να διαλαλήσουν τον Χριστό σαν έστη. Αν μπορούσαμε να συγκρίνουμε την αγάπη των Αγίων Μυροφόρων γυναικών με τη δική μας αγάπη, έχουμε εμείς την αγάπη των αφοσιωμένων αυτών μαθητριών. Έχουμε εκείνη την αγαθή τους διάθεση να μην προτιμούμε τίποτε άλλο στη γη περισσότερο από τον Κύριό μας. Έχουμε αυτή τη μέθη της ψυχής τους, μπορούμε να ψελίσουμε και εμείς ον τρόπον υποθεί έλαφον επί τα σπηδάς των υδάτων, ούτως υποθεί ψυχή μου προσέ ο Θεός. Να αγαπούμε τον Κύριό μας όπως οι μυροφόρες εξόρις της καρδίας και εξόρις της ψυχής και εξόρις της διανοίας και εξόρις της ισχύος ημών. Να αποκτήσουμε και εμείς μια αγάπη που δεν μένει μόνο στις συγκινήσεις, αλλά μεταμορφώνει κάθε πτυχή της ζωής μας. Όχι σε στιγμές ενθουσιασμού να του λέμε «Κύριε μου, εσένα αγαπώ» και σε ώρες δοκιμασίες να το ξεχνούμε, να παραμένουμε κάπτω από τον Σταυρό του στις στιγμές των δοκιμασιών και να προχωρούμε όπως οι μυροφόρες σταθερά στην πορεία μας προς τον Κύριο, χωρίς να υπολογίζουμε κανένα εμπόδιο ή κίνδυνο, τίποτε να μην μπορεί να μας χωρίσει
από τις αγάπης του Χριστού, θλίψεις, η στενοχωρία, η διωγμός, η λυπνός, η γυμνώτη, η κίνδυνος, η μάχηρα. Κι αν θέλουμε να δούμε πιο πρακτικά την αγάπη μας αυτή στη δική μας ζωή, ας ακούσουμε τον Άγιο Μακάριο που μας λέγει: «Εκείνος που αγαπά αληθινά τον Θεό, έχει μεγάλη πείνα και δίψα για προσευχή, έχει αχόρταγο πόθο για τα μυστήρια της Κάριτος και για κάθε κάθαρση και αρετή. Νιώθει πνιγωμένος από Θεία αγάπη και επιθυμεί να αξιωθεί να επιτύχει τελείως τη μυστική και ανέφραστη κοινωνία του Θεού. Έχοντας καθαρό το πρόσωπο της ψυχής και στραμμένο το βλέμμα στον Κύριον, αδελφοί, ας αποκτήσουμε και εμείς, όπως μυροφόρες, μια τέτοια μεγάλη αγάπη. Και ο Κύριος μας, όπως έγινε και το πρωί της μιας των Σαββάτων, θα έρχεται και στη δική μας ζωή και θα μας μεταγγίζει τη χαρά και το φως της Αναστάσεως Του.